Λέει, ακούω το Βερίκιο να αναρωτιέται, αλλά δεν ξέρει την παρουσία, την πραγματική παρουσία και πώς ξεκίνησε η Σταματίνα. Και λέει, αν η Σταματίνα είχε καταφέρει να παραμείνει στην ενημέρωση, σίγουρα θα ήταν σήμερα παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων ή ενημερωτικών εκπομπών σε μεγάλο κανάλι. Ένα άπειρο κορίτσι που το 2001 το ρίχνουν στο στούντιο του Μακεδονία να TV, κάνει ζωντανή περιγραφή της τρομοκρατικής επίθεσης στους δίδυμους πύργους και τα καταφέρνει πολύ καλά και δείχνει πραγματικά τι αξίζει και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Χριστίνα Λικιαρδοπούλου, στον Ελεύθερο σήμερα Τύπο το στην σελίδα 39 του Ελεύθερου πολύ. Τύπου. Και, και ξεκινάει φυσικά για να τα πει αυτά όλα, λέει, ο Δήμος Βερίκιος εντυπωσιάζεται από τις γνώσεις και την ενημέρωση της Σταματίνας Τσιμψιλή για τα θέματα εκτός πλαισίου lifestyle. Δεν γνωρίζει όμως το παρελθόν της. Δεν το γνώριζα. Θέλω Χριστίνα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε που το μάθαμε. Και τον κοινό πολύ καλό μας φίλο και τότε διευθυντή μου στο Μακεδονία TV, τον Κωστή το Βέρο, που ήταν ο πρώτος που μου δώσε την ευκαιρία, μαζί με τον Σίμω και Δίκογλου, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, που τότε ήταν ο παρουσιαστής του Δελτίου. Τότε, επειδή εγώ μιλάω τρεις ξένες γλώσσες, είχα τελειώσει από τη σχολή του Αντένα, γίνεται η τρομοκρατική επίθεση και μου λένε η μεγαλύτερη ανάγκη μας είναι στο διεθνές ρεπορτάζ. Μπορείς, μου λέει, να κάνεις μεταφράσεις από το Reuters κτλ. Λέω, δεν ξέρω και δεν έχω πάρα πολλές πληροφορίες για το διεθνές ρεπορτάζ. Μιλάω για το Μεσανατολικό, Ινδοπακιστανική διαμάχη και ούτω καθεξής. Μου λέει ο Σίμος, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Και όντως άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω. Πάρα πολύ. Και ξαφνικά βρέθηκα να κάνω καλό Σίμω. Να και κάτι καλό του Σίμα, ακούμα. Σταμάτα, ευχαριστώ πάρα είδες όμως πολύ. Και εγώ, είδες όμως και εγώ η γριούλα πώς τα έχω πώς πιάσει. Πώς τα βρίσκεις όλα όμως, πώς τα ανακαλύπτεις. Εγώ δεν το είχα δει αυτό.